Κοντά μας, σαν κεντρικός ομιλητής, βρίσκεται ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, πρώην υφυπουργός παιδείας, νυν βουλευτής, δικηγόρος και το κυριότερο δημοσιογράφος που ασχολήθηκε πολύ με το έπος του 1940. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι το πάθος και το δίκαιο και η αποκατάσταση των ηρώων του 1940. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γκιουλέκα, κατάθεση Στεφάνου και έχετε το λόγο. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο χώρο των κοινών της πολιτικής, κύριοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του στρατού μας των Ενόπλων Δυνάμεων, χαίρομαι ειλικρινά και σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνετε αυτή την ευκαιρία πρώτα-πρώτα να επισκεφτώ αυτό τον τόπο και να προσκυνήσω σε αυτό τον τόπο, γιατί εδώ είναι ένας τόπος προσκυνήματος πραγματικά. Και δεύτερον, γιατί πρόλαβα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση από παραδρομή, ξέρω ότι αρχίζει 11.30 το πρωί η εκδήλωση, γι' αυτό το λόγο ήρθα από τη Θεσσαλονίκη καθυστερημένα. Πρόλαβα όμως και άκουσα μερικά από τα ποίηματα αυτών των παιδιών και θέλω να συγχαρώ και τους δασκάλους και τις οικογένειες και όλη αυτή την περιοχή, από την οποία, ξέρετε, έχω και εγώ μια ελαφρά καταγωγή. Η οικογένεια μου πέρασε από το Σκεπάρι και από εκεί ανέβηκε στην Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή των Γρεβενών. Γιατί επιμένετε να κρατάτε, αναμένω, το καντήλι της εθνικής μνήμης. Συγχαρητήρια, γιατί δεν αφήνετε τα παιδιά να ξεχάσουν. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς τα 2017 βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα που η ιστορία μας ξεθοριάζει, που η ιστορία γίνεται ένα μουσιακό, ένα μνημιακό είδος, το θυμόμαστε και το ξεσκονίζουμε κάθε φορά που έρχεται η εθνική επέτειος και το ξαναβάζουμε σε ένα ράφι για να το ξανακατεβάσουμε στην επόμενη χρονιά, να το ξαναθυμηθούμε με έναν πανηγυρικό, με μια παρέλαση και να τελειώσει εκεί. Λες και ο Τσαβαλιάρης και όλοι αυτοί οι ήρωες, οι οποίοι έφυγαν αφήνοντας τα τζάκια τους, τα σπίτια τους, τα λόνια και πήγαν εκεί πάνω όταν το προσκλητήριο της τιμής, το προσκλητήριο της πατρίδας τους κάλεσε. Λες και οι άνθρωποι αυτοί πήγαν να πολεμήσουν για κάτι άλλο. Όχι. Πήγαν να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό εμείς οι Έλληνες που είμαστε ένας μικρός λαός με μια τεράστια ιστορία να μην αφήσουμε σε αυτό τον τόπο να ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Σας το λέω αυτό γιατί θυμάμαι διαβάζοντας, δεν το έχω φυσικά, δεν πρόλαβα εγώ να το ακούσω, κάτι που είχε πει ο ακαδημαϊκός μας, ο Άγγελος Τερζάκης, ο οποίος ήταν και αυτός στην εποποιία του 40-41 και έγραψε το μνημειώδες έργο, η εποποιία του 40, είχε πει λοιπόν μιλώντας στην Ακαδημία Αθηνών κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή εδώ υπάρχουν συγγενείς και του ήρωα, αλλά και συγγενείς άλλων ήρωων που μπορεί να πήγαν και να γύρισαν από τα παιδεία της τιμής, είχε πει λοιπόν ο Άγγελος Τερζάκης ότι όσο ζει η γενιά του 40-41, θα υπάρχουν κάποιοι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη γη, που όταν τους ρωτήσει κάποιος, θα ξέρουν να πούνε γιατί ο Εσχύλος, 25 αιώνες πριν, είχε ζητήσει να του γράψουν επιτύμβιο στον τάφο του, όχι ότι υπήρξε ο δημιουργός της Ορέστειας, αλλά ότι πολέμησε στο Μαραθώνα. Και με αυτή τη λογική εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι με πολέμους και με πολλές θυσίες κερδίσαμε και τη λευτεριά μας και ζούμε σήμερα σε ειρηνικούς καιρούς. Που αν σκεφτείτε, οι δικές μας οι γενιές είναι οι πιο τυχερές, γιατί είναι οι μόνες γενιές που ζουν σε μια τόσο παρατεταμένη περίοδο ειρήνης. Έως πρότινος, οι μεγαλύτεροι προλάβατε ίσως παιδιά και τα ζήσατε και κάποιοι άλλοι όχι μόνο τα ζήσαν αλλά έγραψαν τα γεγονότα, ζούσαν συνεχώς σε πολύ δύσκολες πολεμικές περιόδους. Και ξέρετε, είχα ετοιμάσει μια ομιλία αλλά σκεπτόμενος όπως ερχόμουν ότι έρχομαι στον τόπο ενός ήρωα, του ήρωα που κυριολεκτικά έπεσε πρώτος ανοίγοντας το χορό των αθανάτων του 40-41, γιατί αθάνατοι είναι οι νεκροί μας. Σκεφτόμουν ότι δεν θα είχε σημασία να σας ξαναπώ όλα αυτά που έχουν υποθεί και έχουν γραφεί για το τι έγινε το 40-41
και όπως τα έχει διασώσει η επίσημη ιστορία και θα έχει σημασία γιατί τα έχετε ξανακούσει. Εγώ εξάλλου δεν είμαι ένας άνθρωπος που έζησα το 40, είμαι ένας άνθρωπος που όπως χιλιάδες άλλοι μελετώ, προσπαθώ να μάθω για το 40 όπως και για τις άλλες ιστορικές περιόδους για να καταλάβω πώς φτάσαμε ως έθνος μέχρι σήμερα, μέχρι εδώ. Αλλά ίσως αξίζει να σας πω κάποιες πολύ σύντομα, 2-3 μικρές ιστορίες που αυτές οι ιστορίες είναι εκείνες που συνθέτουν τη μία, τη μεγάλη, την επίσημη ιστορία. Στα μικρά μου χρόνια είχα την τύχη και την τιμή να γνωρίσω την τραγουδίστρια της Νίκης, τη Σοφία Βέμπο, και τον άντρα της, τον Μίμη τον Τραϊφόρο, που έγραψε το θρυλικό «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά». Ήταν ο Τριτέος του 40. Και έτσι μέσα σε αυτή την πνευματική σχέση που αναπτύχθηκε με αυτούς τους, αυτές τις προσωπικότητες της πατρίδας μας, θυμάμαι μια ιστορία που μου αφηγήθηκε και η ίδια η Σοφία Βέμπο, αλλά πολλές φορές και μετά, γιατί έζησε πολλά χρόνια μετά το θάνατο της Σοφίας Βέμπο, ο Μίμης ο Τραϊφόρος. Μια ιστορία από τον πόλεμο του 40. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω εδώ. Έλεγε η Βέμπο ότι το πρωί πήγαιναν οι θείασοι και τραγουδούσαν στα νοσοκομεία όπου είχαν φτάσει οι κρυοπαγημένοι, οι τραυματίες από τα πεδία των μαχών. Εκεί λοιπόν πήγαιναν να ψυχαγωγήσουν τα παλικάρια μας. Και σε ένα από τα νοσοκομεία, σε ένα θάλαμο, την ώρα που τραγουδούσε η Σοφία, την πλησίασε η νοσοκόμα, τη χτύπησε στον ώμο και της λέει: «Σοφία μου, πήγαινε εκεί στη γωνία, είναι ένας ανθιπολοχαγός». Ήταν ένας ανθιπολοχαγός με δεμένα τα μάτια του, έχει χάσει τα μάτια του. Σ' ακούει και κλαίει αυτή τη στιγμή με λυγμούς. Δεν έχει έρθει κανένας να το επισκεφθεί το παλικάρι, πήγαινε να το παρηγορήσεις. Πράγματι, μου είπε η μεγάλη τραγουδίστρια της Νίκης, η Σοφία Βέμπο, πήγα κοντά του, του χάιδεψα τα μαλλιά του, λέω: «Παλικάρι μου, μην κλαις. Άλλοι δεν γύρισαν καθόλου, άλλοι χάσαν τα πόδια τους, τα χέρια τους. Θα είμαστε εμείς όλοι μαζί και θα σας βοηθήσουμε μετά τον πόλεμο να ξαναστήσετε τη ζωή σας». Και γύρισε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου το είπε η Σοφία Βέμπο και θέλω να σου το μεταφέρω, γύρισε και μου λέει η Βέμπο: «Γύρισε Κώστα αυτό το παλικάρι». Και μου είπε, χωρίς να με βλέπει: «Δεν κλαίω Σοφία μου, γιατί έχασα τα δυο μου μάτια. Κλαίω, γιατί δεν έχω άλλα δυο να τα δώσω για την πατρίδα». Να πως γράφηκε το 40. Να ποιοι ήταν οι Έλληνες το 40. Ήταν ο Τσαβαλιάρης, ο ηρωικός νεκρός του πολέμου, ο πρώτος, ο συμπατριώτης σας, ο συντοπίτης σας. Ήταν όλοι αυτοί που πήγαν και δεν γύρισαν. Ήταν όμως και αυτοί που πήγαν και γύρισαν λαβωμένοι από τα πεδία της τιμής. Δεν θα ξεχάσω στη Θεσσαλονίκη, ως δημοσιογράφος, προσπαθώντας να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τον πόλεμο του 40 σε μια τηλεόραση την οποία δούλευα, συνάντησα ένα παλικάρι της εποχής του 40, μεγάλος τότε, μιλώ για τη δεκαετία του 90, το Βασίλη το Στοίτσα. Ήταν ένας στρατιώτης 18 χρόνων που τραυματίστηκε στη μάχη του Τραπεζοειδούς έξω από το Πόγραδετς. Έκαναν να το μεταφέρουν σε μία απόσταση περίπου 5-6 χιλιόμετρων 9 ώρες. Και όταν έφτασε, από την ακατάσχετη αιμορραγία και από τα τραύματα, τον ακροτηρίασαν από το μυρό, στο δεξί του πόδι. Ο γέροντας λοιπόν είχε ξύλινο πόδι και για τις ανάγκες μιας εκπομπής αφιερωμένης στον Απείρου 40-41 που ετοιμαστήκαμε να κάνουμε, πήγα στο σπίτι του για να πάρω μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν στρατευμένος, στρατιώτης, για να τη βάλω πίσω από εκεί που θα κάθονταν οι ήρωες, να βάλω τις φωτογραφίες της εποχής του πολέμου, έτσι όπως ήταν οι ήρωες εκείνη την περίοδο. Σηκώθηκε ο γέροντας με τον μπαστούνι και πήγε στο διπλανό δωμάτιο για να μου φέρει τη φωτογραφία. Και εγώ έμεινα με την γυναίκα του. Λέω: «Κυρία Στοίτσα, πότε γνωρίσατε τον άντρα σας?» Μα μου λέει: «Στο νοσοκομείο. Ήμουν νοσοκόμα. Μετά τον ακροτηριασμό του». Δεν τη ρώτησα τίποτα, την κοίταξα. Κατάλαβε όμως, γέροντα, τι ήθελα να της ρωτήσω και γύρισε και μου είπε: «Παιδί μου, εγώ δεν παντρεύτηκα ένα σακάτι. Εγώ παντρεύτηκα τη δόξα της Ελλάδος». Και μου έλεγε ο ήρωας αυτός, όπως και άλλοι ανάπηροι πολέμου, σήμερα πια υπάρχουν ελάχιστοι επιζώντες
από εκείνους που πολέμησαν από εκείνη τη μεγάλη γενιά και είναι σήμερα υπέργυροι, έχουν φύγει περισσότεροι, εμείς οι μεγαλύτεροι τους θυμόμαστε γιατί άνοιγαν τιμητικά τις παρελάσεις μας. Θυμάμαι όταν το ρώτησα, κύριε Στοίτσα, εσείς πήγατε και δώσατε για την πατρίδα την αρτιμέλειά σας, χάσατε το πόδι σας. Τι σας έδωσε η πατρίδα? Και γύρισε και μου είπε, χτυπώντας το πόδι και όπως φορούσε το μικρόφωνο για τις ανάγκες της εκπομπής, ακούστηκε χτυπώντας το πόδι του αυτός ο ήχος, γιατί ήταν ξύλινο το ποδάρι. Εγώ, παιδί μου, δεν πήγα να πάρω. Εμείς πήγαμε να δώσουμε για την Ελλάδα. Δεν πήγαμε να πάρουμε για την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Αυτές οι μικρές ιστορίες θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρχονται στο φως. Ο καθένας όπως μπορεί από την πλευρά του. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε υποχρέωση ό,τι έρχεται σε γνώση μας να τα κοινωνούμε στους υπόλοιπους, γιατί αυτό είναι μια κοινωνία και αυτό που κάνουμε σήμερα. Λέει, παιδί μου, όταν ήμουν 2 ετών, ο πατέρας μου σκοτώθηκε ως λοχαγός του πεζικού έξω από το Λεσκοβίκη σε μια επίθεση. Δεν ξέρω που είναι θαμένος για να πάω να ανάψω ένα κεράκι στον τάφο. Έχω όμως κάτι άλλο που είναι για μένα πολύτιμο και που θέλω να σας το παραδώσω, γιατί η υγεία μου είναι ασθενής και φοβάμαι μήπως φύγω και τελικά αυτό το πολύτιμο βρεθεί στα σκουπίδια. Είναι το αίμα του πατέρα μου. Ο λοχαγός Μιχαλάκης από τα Σπάτα Αττικής, Γιώργος Μιχαλάκης, λοχαγός πεζικού, επρόκειτο να κάνει μια επίθεση με το λόγο του στις 10 Δεκεμβρίου στο ύψομα Ζαβέρης Γιαννή έξω από το Λεσκοβίκη. Την παραμονή έγραψε σε κάποια πρόχειρα φύλλα χειρόγραφα τη διαταγή, την οποία την κοινοποίησε στο λόγο του και το πρωτότυπο της διαταγής το δίπλωσε και το έβαλε στη τσέπη του αμπέχονου. Ο υπολοχαγός, ο υποδιοικητής του, του είπε, αυτά τα μεταφέρουν στην οικογένεια μετά το θάνατο του ήρωα οι συστρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί με τον ήρωα λοχαγό Μιχαλάκη. Ο υπολοχαγός γυρίζει και λέει στον Μιχαλάκη, κύριε λοχαγέ, αφήστε να ηγηθώ εγώ αύριο τις επιθέσεις. Και ο λοχαγός, ο ήρωας, του είπε, όχι παιδί μου, εσύ πήρες γράμμα από τη γυναίκα σου. Γεννήθηκε το παιδί σου ενώ πολεμάμε. Είχε πάρει γράμμα ο υπολογαγός και αφήσει τη γυναίκα του σε κατάσταση εγκυμοσύνης και είχε γεννήσει ενώ τα παλικάρια μας πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή. Θα πάω εγώ, γιατί αν κάποιος κινδυνεύσει αύριο, ας είμαι εγώ που πρόλαβα να δω το παιδί μου. Το παιδί ήταν 2 ετών, όπως σας είπα, αυτός που μου τηλεφωνούσε. Έτσι λοιπόν ηγήθηκε αυτής επιθέσεως ο ήρωας λοχαγός Γεώργιος Μιχαλάκης. Μια σφαίρα τον τρύπησε κατάστηθα, τρύπησε τη διαταγή, εμποτίστηκε από το αίμα του και το παλικάρι τραυματίστηκε και πέθανε εκεί, πάνω στα κακοτράχαλα βορειοϋπηρετικά βουνά. Μέχρι σήμερα η ελληνική πολιτεία, και το λέω παρά το γεγονός ότι όσες πιέσεις και αν έχουν γίνει, όσες ερωτήσεις και αν έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αυτό προχωρεί με έναν πολύ αργό ρυθμό, η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει το καθήκον της να συγκεντρώσει τα οστά των ηρώων μας που έπεσαν στα πεδία των μαχών στη Βόρειο Ήπειρο. Και δεν είναι δικαιολογία ότι η Βόρειος Ήπειρος σήμερα ανήκει σε ένα άλλο κράτος, γιατί την απέκοψαν από τον εθνικό κορμό και τη δώσαν το 1913 για να σχηματίσουν το κράτος της Αλβανίας. Δεν είναι καθόλου δικαιολογία αυτό. Εμείς δεν κάναμε το καθήκον μας. Γιατί οι Ιταλοί, ήδη από τη δεκαετία του 50, βέβαια αυτοί δεν είχαν εμπόλεμο όπως είχαμε εμείς με την Αλβανία, η Ιταλία στείλαν έναν στρατηγό, συνέλεξε όλα τα οστά των νεκρών Ιταλών στρατιωτών που είχαν ταφεί στα πεδία των μαχών και τα μετέφεραν στην Ιταλία. Αντίθετα, εμείς, επειδή αυτά τα παιδιά πέσανε σε ελληνική γη, στη βορειοϋπηρετική γη, θελήσαμε να τα θάψουμε εκεί. Μόνο που δεν έχει εκτελέσει αυτό το καθήκον της η Ελλάδα και μέχρι σήμερα χιλιάδες παιδιά βρίσκονται σκορπισμένα τα οστά τους. Τα λείψανά τους βρίσκονται σκορπισμένα πάνω στα βουνά και πολλές φορές είτε τα ζώα τα οποία σκάβουν είτε οι βροχές οι οποίες παρασύρουν τα χώματα αποκαλύπτουν αυτό το μακάβριο από τη μια, ηρωικό από την άλλη θέαμα, ανθρώπινα οστά Ελλήνων στρατιωτών, Ελλήνων ηρώων να βρίσκονται εκεί και να λευκαίνονται κάτω από τον ήλιο, γιατί κανένας και βεβαίως η επίσημη πολιτεία δεν πήγε να τα περισυλλέξει. Γίνεται πολύ αργά αυτή η περισυλλογή και αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει κάποια οστά παιδιών μας, τα οποία όπως είπαμε επιμένουμε να ενταφιαστούν εκεί
στη Βόρειο Ήπειρο, στην Ελληνική Κοινή, εκεί όπου πήγαν τα παιδιά και απελευθέρωσαν μία-μία τις ελληνικές πόλεις. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα να σας κουράσω, γιατί ήδη είστε καθυστερημένος. Ήθελα κάποια τα οποία η επίσημη ελληνική ιστορία δεν τα περιέλαβε στις δέλτες της. Όλα αυτά είναι, όπως σας είπα, οι μικρές ιστορίες, όλες μαζί όμως συνθέτουν αυτή τη μία ιστορία που μαθαίνουμε όλοι για το 1940. Το βέβαιο είναι ότι η πατρίδα μας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, λαών, υπήρων, πολιτισμών, και είναι βέβαιο ότι ποτέ δεν θα πάψουν να υπάρχουν επιβουλείς σε αυτόν τον τόπο. Ζούμε ειρηνικά, εκπέμπουμε το μήνυμα της ειρήνης και θέλουμε με όλους να ζήσουμε ειρηνικά. Από την άλλη όμως, πρέπει να γνωρίσουμε ποιο είναι το χρέος μας. Γιατί αν χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ και να μας βοηθήσει ο Θεός να μην ξαναζήσουμε αυτές τις τραγωδίες που πέρασε αυτός ο λαός, αυτό το έθνος τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει όμως, αν χρειαστεί, να είμαστε έτοιμοι να ξανακάνουμε το καθήκον μας. Το σίγουρο είναι ότι εσείς εδώ, σαν ένα αμόνι, σφυριλατείτε τη νέα γενιά, και αυτά τα παιδιά που ήρθαν προηγουμένως και είπαν τα πείματά τους, είναι η καλύτερη εγγύηση ότι θα πάρουν από εσάς τη δάδα για να τη συνεχίσουν σε αυτή την εθνική πορεία. Πρέπει όμως αυτό να γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Λυπάμαι, αλλά πολλές φορές η ιστορία δεν γράφεται έτσι όπως έγινε, αλλά γράφεται έτσι όπως θέλουν μερικοί. Όπως αυτά που έχουν γραφεί, αυτά τα τραγικά περί συνοστισμού στην προκυμαία της Σμύρνης και όλα τα άλλα, για να περιγράψουν τις σφαγές που έγιναν από τους Τσέτες και από τους Τούρκους το 1922 με την μικρασιατική καταστροφή. Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν ούτε σε αυτούς οι οποίοι ασχημόνησαν να συνεχίσουν να ασχημονούν, και αυτό το προσκλητήριο δεν το απευθύνω σε εσάς, πρωτίστως το απευθύνω σε όλους εμάς που πολιτευόμαστε και που έχουμε απόλυτη ευθύνη να μην επιτρέψουμε τέτοια αίσθηση να επαναληφθούν σε αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πολύ μεγάλη τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα προσκεκλημένος εδώ, και να σας πω ότι πραγματικά μπορεί να έρχομαι πρώτη φορά, αλλά εύχομαι να μ' αξιώσει η Παναγιά να ξαναρθώ προσκυνητής σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γκυλέκα Κωνσταντίνο.